Σήμερα στο Σεφ στον αέρα, ο Σεφ Γιάννης Καλατζής φτιάχνει συνταγές για το τραπέζι της παρέας. Κοτόπουλο με κρόκο κοζάνης και ρύζι. Δεν είναι μόνο ότι μοιάζει σαν ήλιος, είναι σαν να τρως τον ήλιο. Ένα λαχταριστό τσίσκεικ με δύο μαρμελάδες. Βελούδινο και μπισκοτένιο και είναι μαγικό. Και γεμιστά κολοκυθάκια με πληγούρι και καπνιστό αλαντικό. Μυρίζει δυόσμο εντωμεταξύ από ένα χιλιόμετρο. Καλατζής, ξέρεις γιατί σε έφερα? Όχι. Γιατί εκπροσωπείς για μένα την πιο ωραία γειτονιά της Αθήνας. Την περιοχή γύρω από το Σύνταγμα, η οποία νομίζω ότι είναι χαρά Θεού. Πραγματικά είναι μια γειτονιά όπου δεν αισθάνεσαι όλο αυτό το κακό και τη μιζέρια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Και ποιο είναι αυτό που είναι ωραίο? Ότι όλα τα μαγαζιά, τα περισσότερα μάλλον από αυτά, έχουν μια πρόταση. Και το δικό σας μαγαζί είναι και αυτό ένα μαγαζί με πρόταση. Ναι, καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες. Καινούργια πράγματα, δηλαδή να ξέρω ότι θα έρθω σε σένα για κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν μπορώ πια αυτά τα μαγαζιά όπου είναι όλα τα ίδια. Ναι. Όλοι τον ίδιο καφέ, όλοι το ίδιο σάντουιτς, όλοι το ίδιο κουρασάν. Λες και δεν υπάρχει φαντασία πια να σερβίρεις κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δείξουμε καινούργια πράγματα, να βγουν καινούργιοι άνθρωποι. Με φαντασία, το όπως καταλαβαίνει είπες. Ο κόσμος αυτό, συμφωνεί, ναι, με μένα δηλαδή, γιατί και φυσικά. Εγώ ως καταναλωτής το λέω. Φυσικά, ναι. Σου ζητάνε, έτσι, ναι, δηλαδή αυτό βλέπεις μας λένε. Ότι όταν τους δίνεις κάτι καινούργιο χαίρονται. Ναι, ναι, όντως. Και περιμένουν να ξέρεις το επόμενο μετά. Εσύ κάνεις ένα πιάτο το οποίο το βρίσκω καταπληκτικό. Δηλαδή είναι και αυτό το all day φαγητό, ότι πια θέλουμε να είμαστε πολύ χαλαρά. Όλες τις ώρες της μέρας να πάμε να βρούμε κάτι συμπαθητικό να φάμε, που να διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα. Και έκανες ένα πιάτο το οποίο είναι πραγματικά το πιάτο της παρέας, πάνω σε ένα στρογγυλό ξύλο. Πάρα πολλές φέτες ψωμί, εκατομμύρια μπρουσκέτες, οι οποίες έχουν δουλειά και έντοιμα, έτσι. Ναι. Η κάθε μία δηλαδή έχει χρόνο για να γίνει. Και η κάθε μία είναι μία χώρα του κόσμου. Και οι γεύσεις της είναι εμπνευσμένες από αυτή τη χώρα. Από τις γεύσεις που τρώνε σε εκείνη τη χώρα, ναι, όντως. Αλλά σήμερα θα κάνουμε ελληνικό φαγητό. Ναι. Mm. Θα κάνουμε κολοκυθάκια γεμιστά με πληγούρι. Ουσιαστικά είναι μια σαλάτα ταμπουλέ που λέμε, μέσα σε κολοκύθια στο φούρνο. Αυτό. Σαν κεντρική ιδέα. Ναι, μπορείς να το πεις και φαγητό-φαγητό όμως αυτό, έτσι. Φυσικά και είναι φαγητό-φαγητό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα. Θα μουλιάσουμε το πληγούρι μέσα σε λίγο νερό, το οποίο... Η πρωτοτυπία του Γιάννη είναι ακριβώς αυτή, ότι θα γεμίσουμε τα κολοκυθάκια με πληγούρι. Και είναι μια φοβερή τροφή, διότι έχει σύνθετους υδατάνθρακες, έχει μαγνήσιο, έχει φόσφορο. Τι δεν έχει? Αυτό καθαρίζει το σηκώτη, κάνει καλό στο έντερο, στην καρδιά, ρίχνει τη χοληστερίνη, όλα τα καλά τα κάνει. Ωραία, και αυτό τώρα θα ξεκινήσουμε από εδώ, το μουλιάζουμε. Ναι, θα το μουλιάσουμε, αλλά θα το μουλιάσουμε μαζί με λίγη την ντομάτα, την οποία θα την περάσουμε από το blender ή μπορούμε να την τρίψουμε στο drifty, και λίγο νερό, στο οποίο θα έχουμε διαλύσει ένα μπουκέτο μυρωδικών. Ναι. Αυτό το κάνουμε για να τραβήξει το πληγούρι μέχρι μέσα τις γεύσεις που έτσι κι αλλιώς θα έχουμε. Το νοστιμίζεις, βέβαια. Ναι. Ναι. Το μόνο κακό, ας πούμε, που έχει το πληγούρι είναι ότι θέλει κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα, πόση ώρα το μουλιάζεις. Και μία ώρα. Δεν θέλει από το βράδυ, αλλά θέλει μία ώρα πριν. Αλλά θέλει, ναι, νωρίτερα. Να το ρίξω όλο, λες. Πολύ δεν είναι. Πολύ είναι. Και θέλουμε και λίγο ζεστό νερό, στο οποίο θα διαλύσουμε το μπουκέτο. Αυτό έχει τα κλασικά γαλλικά μυρωδικά, έχει δεντρολίβανο, θυμάρι, δάφνη, αυτά νομίζω.
και κάνει ένα νόστιμο ζουμάκι. Αυτό τώρα έχει μέσα και λίγο αλάτι, οπότε του δίνει και μια νοστιμιά. Ναι, τραβάει μέχρι μέσα. Το πίνει τώρα αυτό. Θα το πιει, αλλά έτσι κι αλλιώς μετά θα το σουρώσουμε. Δηλαδή και περισσότερο να βάλουμε δεν πειράζει. Όχι, γιατί θα το σουρώσουμε, αλλά όσο περισσότερη ώρα το αφήνεις, τραβάει. Τραβάει. Βέβαια. Και αυτό τώρα, το καλύτερο είναι να το σκεπάσεις και με μία μεμβράνη για να κρατήσει τη θερμοκρασία, mm-hmm. γιατί κρυώνει, οπότε καθυστερεί μετά. Θα κόψουμε λίγο χοιρινό. Αυτό είναι ένα νοστιμότατο φιλετάκι, το οποίο καπνίζεται και έχει ελληνικά, ξέρεις, όλα τα μυρωδικά της ελληνικής φύσης, mm-hmm. τη μάρια και τέτοια, ταιριάζει με αυτές τις γεύσεις που βάλαμε μέσα. Και θα του δώσει και... Πάρα πολύ τρυφερό, ελάχιστα καπνιστό, δηλαδή δεν είναι πολύ έντονο το κάπνισμα. Και θα δώσει και πρωτεΐνη επίσης στο πιάτο μας και θα το ολοκληρώσει πιο πολύ σαν γεύμα. Ναι. Να διάσουμε και τα κολοκύθια, να βάλουμε έτοιμα. Α, κάτσε να σε βοηθήσω, εγώ τα κάνω με το κουταλάκι. Και αυτό εννοείται ότι δεν το πετάμε. Όχι, βέβαια, αυτό θα το βάλουμε στη γέμιση. Θα το βάζεις όλο εσύ στη γέμιση? Ναι. Ωραία, τέλεια. Και αυτό και όλα τώρα θα το κόψουμε λίγο, να είναι έτοιμο για να το περάσουμε μετά από το τηγάνι. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψουμε, απλά να μην είναι έτσι. Ναι, γιατί αυτό είναι τόσο τρυφερό που θα διαλυθεί. Αυτό τώρα είναι κάποια κομματάκια που είναι πιο σκληρά. Στην ουσία εγώ αυτά ψιλοκόβω. Και τα άλλα τα εσωτερικά που διαλύονται, πραγματικά διαλύονται. Πολύ ωραία, Γιάννη μου. Κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια. Τώρα αυτό, όπως όλα τα φαγητά, mm-hmm. τα γεμιστά και τα ντολμαδοειδή, θέλουν πολύ κρεμμύδι. Θέλουν κρεμμυδάκι, ναι. Να, γιατί εμείς το τα βάλουμε και ξερό και φρέσκο. Ναι. Συνεχίσουμε να ψιλοκόψουμε και το σκόρδο, να τα έχουμε όλα έτοιμα. Το παραέκανα. Το κοιτάς λίγο περίεργο. Ναι, είναι λίγο περισσότερο. Θα το πιω το πληγούρι. Θα συνεχίσουμε να κόψουμε και το φρέσκο κρεμμύδι, να τα έχουμε όλα έτοιμα κομμένα και μετά να τα ρίχνουμε μέσα στη φωτιά. Να βάλω εγώ το κρεμμύδι. Ναι. Θα κόψουμε και την ντομάτα σε κυβάκια. Αυτές βέβαια θα τις βάλουμε στο τέλος, ναι. μαζί με το φρέσκο κρεμμύδι. Να ρίξω και τα κολοκυθάκια τώρα. Ναι, ναι. Να ρίξουμε το σκόρδο πρώτα. Α, έλα. Να τσιγαριστεί, γιατί τα κολοκύθια θα μας βγάλουν με νερό. Και σε όλα αυτά τα φαγητά τα γεμιστά επίσης, αυτό που είναι ένα σημαντικό μυστικό είναι το σκόρδο. Ξέρεις, είναι πολλοί που δεν βάζουν. Αλλά ακόμα και αν δεν σου αρέσει, δηλαδή μία σκελίδα, ναι, έτσι, για το δίνει άρωμα. Μία απίστευτη γεύση, την οποία δεν το καταλαβαίνεις κιόλας ότι έχει. Ακριβώς, ναι, δεν είναι απαραίτητο να βγαίνει και να είναι σκορδάτο. Δεν βγαίνει. Απλά λίγο να του δώσει μια σπιρτάδα, ας πούμε. Και άμα θες, μπορείς να περάσεις και το χοιρινό, να το σοτάρουμε από, λίγο. Ναι. Διότι βγάζει απίστευτα αρώματα. Και όλα αυτά τα αρωματάκια που έχει γύρω-γύρω θα διασκορπιστούν και στο υπόλοιπο. Να βάλουμε και λίγο αλάτι. Να βάλουμε και λίγο νέα αλάτι για να αρχίσει να βγάζει και τα ζουμιά του. Ναι. Τώρα από εδώ δεν περιμένουμε να βράσουν τελικά, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, γιατί θα μπουν και στο φούρνο. Ναι. Πρέπει να είναι μισομαγειρεμένα, ας πούμε. Ναι.
Πώς σου φαίνονται αυτά, εντάξει. Μια χαρά περνάμε. Να ρίξουμε και το κυρινό τώρα. Βλέπετε ότι αυτά βγάζουν νεράκια, παιδιά. Είναι φοβερό το πόσο νερό έχει κολοκύθει, ε. Ωραία, είδα, σμύρισε και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι έτοιμο, Γιάννη. Αυτό είναι έτοιμο. Τώρα μπορούμε να ρίξουμε και το πληγούρι. Θα το σουρώσουμε πρώτα. Ναι. Έχουμε εδώ, όπως βλέπεις, υπάρχουν και κομματάκια ντομάτας μέσα. Ναι, το θέλουμε αυτό, ε. Βέβαια το θέλουμε αυτό. Σε σαλτσούλα είναι. Ναι. Τώρα μπορούμε να ρίξουμε και την κομμένη ντομάτα. Είδες που έλυσε και έβαλε πολύ λάδι. Πού το, το ρούφιξε. Το ρούφιξε όλο. Και τώρα, αν θέλουμε, μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά και να ρίξουμε και τα μυρωδικά μας μετά. Τα οποία προσέχουμε να τα ρίξουμε ομά. Ε? Ναι, δεν χρειάζεται να μαγειρευτούν στο τέλος. Τι βάζεις εσύ, εσύ βάζεις... Μαϊντανό και δυόσμο θα βάλουμε, ναι, και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ωραία. Μπόλικο. Ναι, είναι και αυτό θέμα γούστου, πόσο θέλει ο καθένας. Αυτό βέβαια τώρα, όπως το έχουμε εδώ, με τα μυρωδικά στο τέλος βέβαια, είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό όπως είναι, όσο έχει. Ναι. Το αφήνεις λίγο παραπάνω μέχρι να βράσει το πληγούρι ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα, επειδή το μουλιάσαμε σε κανένα δεκάλεπτο, είναι έτοιμο. Ναι. Και από πάνω ρίχνεις τα μυρωδικά και είναι θεϊκό φαγητό. Ουσιαστικά είναι σαν ζεστό ταμπουλέ. Ναι. Εμένα μου αρέσει με αρκετό δυόσμο, όπως και τα γεμιστά. Ναι, βάλε μπόλικο. Όσο περισσότερα αρώματα βάζεις, τόσο ωραίτερο είναι. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μ' αρέσει που τα βάζεις μπόλικα, τα μυρωδικά. Είναι από τα αγαπημένα μου συστατικά. Κρεμμυδάκι, γιατί το θέλουμε ζωντανό αυτό το φρέσκο. Να του ρίξουμε και λίγο λεμόνι. Να του ρίξεις, γιατί ταιριάζει εδώ στο πληγούρι. Έτοιμο. Ωραία. Και τώρα παίρνουμε τα κολοκύθια. Αυτά βέβαια, τι γίνεται, μέχρι να κάνουμε τη γέμιση, είναι ωραίο να τους περάσεις ένα, ναι, ένα λάτισμα μέσα, ναι, έξω. Τα και οποία, λίγο λαδάκι θα βάλω. Επειδή έχουν πολλά υγρά, το απορροφούν και γίνεται πιο νόστιμο. Είναι σημαντικό αυτό, να το ξεχάσετε. Το ξεχάσαμε εμείς, γι' αυτό το λέω. Θα βάλουμε το λίγο. Βάλε. Το λάδι που το βάζεις μέσα. Και λίγο μέσα, ναι. Ναι, θα το κάνω κι εγώ αυτό, δεν το έκανα. Τόσο, όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Αχ, αυτό ναι, ναι, έλα, βάλτε το για όλα είναι αυτό. Και το αδειάζουμε στο άλλο. Και στο παραδίπλα. Και στο παραδίπλα, ακριβώς. Ορίστε, δεν ήταν αρκετό τελικά. Δεν έφτασε για όλα. Έλα, πάρε να βάλεις. Στριφογυριστό το κάνεις, ε. Ναι, για να πάει παντού. Ωραία. Και αφήνεται λίγο περιθώριο, όπως κάνουμε και στα κλασικά γεμιστά με το ρύζι. Γιατί θα φουσκώσει. Γιατί φουσκώνει αυτό. Ακριβώς. Βάλεσαι τα καπελάκια. Επίσης, είναι σημαντικό όταν τα ανοίγεις τα κολοκυθάκια να βάζεις μέσα το κάθε καπελάκι για να ξέρεις ποιο είναι ποιο. Ναι. Να μην γιατί τα ψάχνεις μετά. Θα ψάχνεις. Μετά. Είδατε πόσο γρήγορα γεμίζουν αυτά. Ενώ τα άλλα είναι λίγο παιδεμόστα, μακρόστινα. Ε. Ναι, όντως. Σε ένα λεπτό γεμίσανε. Και για να τα ψήσουμε θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Και λίγο νεράκι. Α, μπορούμε να βάλουμε μπορούμε το ζωμό. Μπορούμε να βάλουμε το ζωμό, ναι. Με το μπουκέτο μυρωδικών, οπότε τους δώσει και αρωματάκι απ' έξω. Τόσο. Στους 180 βαθμούς, ναι, πόσο περίπου τώρα. Περίπου 20 λεπτά, θα χρειάζεται, ναι, 25. Θα το τρυπήσει. Αναλόγως το... έχει να κάνει, ναι, και με το φούρνο. Πά στο κολοκυθάκι και όταν δεις ότι είναι όσο το θες, είναι έτοιμο. Είναι ακριβώς. Καλή επιτυχία.
Για τη συνταγή, κολοκύθια γεμιστά με πλιγούρι και χοιρινό με μυρωδικά θα χρειαστείτε 4 στρογγυλά κολοκύθια, 100 γραμμάρια ψητό χοιρινό φουαντρέ με μυρωδικά, 1 φλιτζάνι πλιγούρι, 4 ντομάτες, 1 μεγάλο κρεμμύδι, 3 φρέσκα καρμιδάκια, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 μπουκέτο μυρωδικών, χυμό από 1 λεμόνι, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι δυόσμου, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι μαϊντανό, μισό ποτήρι λευκό κρασί προαιρετικά, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Έτοιμα και τα κολοκυθάκια. Έτοιμα και τα κολοκυθάκια, τα ψήσαμε περίπου μία ώρα. Επίσης, εγώ αυτό το φαγητό, επειδή το φτιάχνω και πάρα πολύ συχνά, μπορείς να το κάνεις και στην κατσαρόλα. Με την ίδια λογική. Ό,τι βάλαμε στο ταψί, βάζεις και στην κατσαρόλα. Ο φούρνος μπορεί να θέλει 10 λεπτά παραπάνω. Γίνεται πιο ωραία σάρκα του κολοκυθιού στο φούρνο. Ναι. Στην κατσαρόλα γίνεται όλο πιο μαλακό, ας πούμε. Και στην κατσαρόλα μπορείς να του κάνεις και σάλτσα αυγό λέμονο. Κανονικά, ναι, όπως κάνεις ναι, τα. Ναι. Βέβαια, είναι ένα φαγάκι το οποίο τώρα εμείς θα το φάμε καυτό, που δεν είναι στην καλύτερη του εκδοχή. Όντως. Αυτό είναι ωραίο να μείνει λίγο, δηλαδή σε θερμοκρασία δωματίου, μη σου πω και κρύο. Ναι. Όντως. Όχι από δεν το ψυγείο, θα αλλά. Ναι. Ναι. Για τα γεμιστά κολοκυθάκια. Προσθέτουμε ζεστό νερό στο πλιγούρι για να φουσκώσει, ένα μπουκέτο μυρωδικών και ντομάτα τριμμένη. Αφήνουμε να μουλιάσει τουλάχιστον για μισή ώρα. Αδειάζουμε τα κολοκυθάκια, τα αλατοπιπερώνουμε και τα ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Σοτάρουμε ξερό κρεμμύδι, το σκόρδο και την ψύχα του κολοκυθιού. Αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε το χοιρινό φουαντρέ σε κυβάκια. Προσθέτουμε στη γέμιση το πλιγούρι και τις ψιλοκομμένες ντομάτες. Αρωματίζουμε με δυόσμο, μαϊντανό, φρέσκα κρεμμυδάκια και χυμό λεμονιού. Γεμίζουμε τα κολοκυθάκια με τη γέμιση, τα βάζουμε σε ταψί με ελαιόλαδο και λίγο νερό και ψήνουμε στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 40 λεπτά. Έλα και μύρισε ο δυός μας. Εγώ πεθαίνω για τα καπακάκια, τα οποία γίνονται μέλι, παιδιά, στο φούρνο. Ναι. Δεν μπορεί να βάζεις συνόστιμο, είναι αυτό τώρα. Μυρίζει δυός μου, εντωμεταξύ, από ένα χιλιόμετρο. Εν τω μεταξύ είναι τελείως vegetarian και κάπου σου έρχεται το χοιρινούλι, ξέρεις, το οποίο είναι σε λίγη ποσότητα τελικά και είναι σαν μια έκπληξη ξαφνική, γιατί το περιμένεις, γιατί σου κάνει ένα απόλυτα λαδερό αρωματικό βασικά φαγητό, το οποίο είναι πραγματικά γεμάτο δυόσμο και μαϊντανό. Αυτό είναι που υπερισχύει. Ναι. Εν τω μεταξύ, όταν λέμε ότι η κριτική δίαιτα είναι η πιο υγιεινή στον πλανήτη, αυτό είναι ένα απόλυτο δείγμα κριτικής δίαιτας. Έχει μέσα όλα τα χαρακτηριστικά. Ναι. Είναι μια απίστευτα υγιεινή συνταγή και πεντανόστιμη. Πάμε για ψώνια στο tip της ημέρας. Τα αλίπαστα ψάρια είναι ιδανικός μεζές για τσίπουρο ή ούζο. Στην αγορά βρίσκουμε μεγάλη ποικιλία. Συνήθως παστώνεται η ρέγκα, το σκουμπρί και μικρά ψάρια όπως οι σαρδέλες. Παρά το πάστομα, τα ψάρια διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των θρεπτικών του συστατικών. Ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά, φόσφορο, σίδηρο, μαγνήσιο και βιταμίνες Β12. Η γεύση τους απογειώνεται με αρκετό λεμονάκι και μυρωδικά όπως ο μαϊντανός. Τσίσκεικ νομίζω έχετε φάει πάρα πολλά. Εγώ έχω φάει άλλα τόσα. Αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα που έχω φάει. Και δεν είμαι και άνθρωπος του γλυκού, όπως σου έχω πει. Ήταν καταπληκτικό το τσίσκεικ έξω. Ευχαριστούμε. Άρα θα μας το κάνεις. Θα μας τη δώσεις τη συνταγή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Θα τρίψουμε τα μπισκότα μέχρι να τα κάνουμε πούδρα. Θες να τα τρίψω, ναι, ναι. Που μου αρέσει αυτή η δουλειά. Μπορώ να το βάλω κατευθείαν εδώ ή θες να στο φέρω? Όχι, θα τα ανακατέψουμε. Για φέρτε μου εδώ αυτό να το βάλω. Καταπληκτικά.
Τι ώρα που μύρισαν. Τριμμένο μπισκότο. Και θα λιώσουμε και λίγη μαργαρίνη με βούτυρο. Θα τη βάλουμε σε ένα τηγανάκι να λιώσει. Ωραία. Νομίζω ότι είναι έτοιμο. Το ρίχνουμε μέσα. Και προσθέτουμε και λίγη ζάχαρη. Θα βάζεις και ζαχαριτσά. Λίγη. Mm. Και λίγο αλεύρι. Α, εσύ κάνεις τώρα ένα σαν, σαν παντεσπάνι δηλαδή. Ναι. Bread crumbs. Ναι. Κάπως έτσι ονομάζεται. Mm. Και το ανακατεύουμε με το χέρι, είναι πολύ πιο βολικό. Ναι, βέβαια. Και πιο ομοιόμορφο γίνεται το ανακάτεμα. Και το ανακατεύουμε έτσι ώστε να είναι τριμμένο, αλλά όταν το πιέζουμε να μένει. Να ομογενοποιείται. Ακριβώς. Mm. Στη βάση για κέικ το κάνεις, έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε και σε ατομικές φόρμες. Και να το κάνουμε και σε, με τσέρκι. Καλά και λες. Με τσέρκι. Yeah. Αυτό είναι έτοιμο. Αυτό χρειάζεται σε χαμηλό φούρνο γύρω στους 170 βαθμούς, περίπου 20 λεπτά. Ωραία. Να ψηθεί. Για να γίνει συμπαγές και τραγανό. Mm. Και εντωμεταξύ όταν περνάει από το φούρνο γίνονται και πιο έντονα τα βουτυρά, τα αρώματα που βγαίνουν και από τη μαργαρίνη και από τα μπισκότα. Ναι, όντως. Ωραία. Εμείς έχουμε και έτοιμο ψημένο, το έχουμε αφήσει να κρυώσει. Mm-hmm. Και τώρα θα κάνουμε την κρέμα. Πολύ ωραία. Για την κρέμα θα χρειαστεί πρώτα να χτυπήσουμε λίγη κρέμα γάλακτος σαν τη γη. Ναι. Βάζουμε την κρέμα γάλακτος στο μίξερ. Για να κάνουμε ωραία και εύκολη και γρήγορη σαν τη γη και να μην μας κόψει, τη βγάζουμε κατευθείαν από το ψυγείο, παγωμένη. Αν τη βάλεις και 5 λεπτά στην κατάψυξη, ακόμα καλύτερη γίνεται σαν τη γη. Όντως, και άλλος ένας παράγοντας που βοηθάει πολύ να κρατήσεις σαν τη γη τον αέρα της είναι η ζάχαρη άχνη. Θα ρίξουμε τώρα. Ναι. Λίγη ζάχαρη άχνη. Και θα στάξουμε και μερικές σταγόνες λεμόνι. Οι πιο μανιακοί θα σου πούνε ότι αν και το σκεύος είναι παγωμένο από, από την κατάψυξη, είναι ακόμα καλύτερη σαν τη γη. Ναι. Η σαντιγή είναι έτοιμη, το κλείνουμε. Τώρα αυτό πως βγαίνει. Βγαίνει μαζί με τη σαντιγή. Ναι, μαζί με τη σαντιγή. Δεν αισθάνεσαι ανασφάλεια όταν αλλάζεις τα μηχανήματά σου και πας του ξένου και ανθρώπου τα μηχανήματα. Και δεν ξέρεις πως δουλεύουμε. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θα ετοιμάσουμε την κρέμα. Θα ρίξουμε το τυρί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε μαλακό τυρί. Και θα βάλουμε και γιαούρτι. Α, και γι' αυτό σε αγαπώ πάρα πολύ, διότι θα βάλουμε ένα δυτικό γιαουρτάκι 2%, το οποίο γίνεται και από ελληνικό υπηρώτικο γάλα. 100% αυτό. Θέλουμε που σημαίνει ότι γλιτώνουμε και λιπαρά, αλλά παίρνουμε και ένα πολύ πιο ελαφρύ αποτέλεσμα. Και πιο θρεπτικό, έτσι, ναι, με το γιαούρτι. Κόβουμε τη βανίλια, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τους σπόρους. Και αν δεν έχουμε αυτή την υπέροχη βανίλια, η οποία βέβαια είναι έχουμε φυσική, μαδαγασκάρης και όλα αυτά, βάζουμε τη βανίλια που έχουμε όλοι στα σπίτια. Να ανακατεύω εγώ λίγο. Ναι, ναι. Θες να το κάνω εγώ. Για να δω. Το κάνουμε μέχρι να γίνει κρέμα, έτσι, να ανακατευτεί καλά το τυρί με το γιαούρτι. Και στο τέλος θα προσθέσουμε και ένα κρόκο αυγού. Και βέβαια το γιαούρτι που έβαλες μέσα, πέρα το ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν γλυκό, μας κάνει καλό να το τρώμε και σκέτο κάθε μέρα, σαν καθημερινή τροφή. Κάνει τόσο καλό στο ανασωπητικό. Είναι από τις πιο ισορροπημένες τροφές. Και σε όλο το πεπτικό σύστημα. Και τώρα θα ανακατέψουμε μέσα τη σαντιγή. Αυτό προτιμούμε να το κάνουμε με το χέρι. Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κρατάει τον αέρα. Ενώ άμα βάλουμε σύρμα ή
κάτι άλλο σκληρό, το πιθανότερο είναι να χάσει τον αέρα της και μετά να μην μπορεί να στέκεται. Συν το ότι το χαϊδεύεις κιόλας και χαίρεται τώρα αυτό που το χαϊδεύεις. Κατάλαβες. Θέλει απαλές κινήσεις. Οπότε θα στο ανταποδώσει μετά. Σε νοστιμιά. Το λεμόνι γιατί το έβαλες σαν τη γη, ξέχασα να σε ρωτήσω. Σφίγγει λίγο καλύτερα. Βέβαια, άμα ρίξουμε πολύ, θα μας κόψει. Ναι. Γι' αυτό είπαμε μερικές σταγόνες. Ναι, και δίνει και αυτή την οξύτητα που έλεγες πριν ότι χρειάζεται το cheesecake. Γι' αυτό. Για αυτούς τους δύο λόγους. Μάλιστα. Και θα αδειάσουμε την κρέμα από πάνω και μετά θα το βάλουμε στο ψυγείο. Εννοείται ότι το έχετε αφήσει να κρυώσει τη βάση. Ναι. Για να μην μας λιώσει την κρέμα και αρχίσει και βγάζει νερά. Και απλώνουμε παντού. Και βέβαια είναι φοβερή η διαφορά σε μια λευκή κρέμα η οποία δεν έχει άλλα αρώματα μέσα. Η διαφορά στην ποιότητα της βανίλιας, έτσι. Η φυσική βανίλια δίνει άλλο αποτέλεσμα, αρωματικό. Και δίνει και αυτό το εφέ, έτσι, με τους σπόρους. Το οποίο είναι, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, το πληρώνεις και κάτι παραπάνω, αλλά φαίνεται. Αλλά το ναι. Βλέπει ο άλλος ότι έβαλες την καλή βανίλια. Και το καταλαβαίνεις και στη γεύση. Αυτό είναι σίγουρο. Και τώρα θα το βάλουμε στο ψυγείο μέχρι να σφίξει. Περίπου 2 ώρες θα τις χρειαστεί. Πρέπει να έχουμε και έτοιμο, Ναι, έχουμε έτοιμο. Έτοιμο το cheesecake. Έτοιμο. Mm. Και τώρα θα του βάλουμε από πάνω μαρμελάδες. Για να γλυκίσει κιόλας. Δύο μαρμελάδες θα του βάλουμε για να έχει χρώμα. Ό,τι και να μαρμελάδα έχει... έχουμε στο σπίτι τώρα. Ναι, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Ωραία. Εγώ να φάω το γιορτάκι μου, να κάνω την καλή μου πράξη για μένα, της ημέρας. Όσο θα στρώνεις εσύ. Τις μαρμελάδες θα τις αναγατέψουμε με λίγο νερό για να γίνουν λίγο πιο ρευστές και να μπορούν να δουλεύονται καλύτερα. Και μετά αυτό που θα ξαναμπεί έτσι και λίγο στο ψυγείο, όχι πολύ, κανένα δεκάλεπτο, για να σταθούν όλα μαζί, θα ξανασφίξει. Αυτό δεν θα έχει πρόβλημα. Πόσο βάζεις, μια κουταλιά, δεν βάζεις πολύ. Ναι, όχι, πολύ λίγο νερό. Mm. Έφαγες γιορτάκι σήμερα, όχι. Σήμερα όχι, δεν έφαγα. Θέλει μια επιμέλεια αυτό. Για να, ναι, για να μην αναμειχθεί έχεις... καλά και μου σου βγαίνει το νερό από πάνω. Ακριβώς. Αυτό, είμαστε έτοιμοι. Θέλω να δω πώς θα τις βάλεις, θα τις αναμειχθείς. Σε κάποια σημεία, ναι, θα αναμειχθούν κιόλας. Αντίθετα με το ανακάτεμα, το να το βάλεις δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια. Τι έκανες τώρα, γιν και γιάνγκ σχήμα. Ναι. Ωραία, να αγκαλιαστούν, θες. Ναι. Να δημιουργήσεις το άπειρο πάνω σε ένα cheesecake. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να βάλεις για αυτούς που θέλουν την κόκκινη από εδώ και την πορτοκαλί για αυτούς που θέλουν την πορτοκαλί από εκεί. Ναι. Άμα έχεις 10 λεπτά στο ψυγείο, εμείς το βάλουμε στην κατάψυξη γιατί για να το φάμε αμέσως, οπότε δεν χρειάζεται να το βάλουμε τώρα, θα το φάμε. Ναι. Ναι. Για τη συνταγή cheesecake γιαουρτιού με μαρμελάδα θα χρειαστείτε. Για τη βάση 125 γραμμάρια μπισκότα τύπου πτιμπέρ, 80 γραμμάρια μαργαρίνη με 25% βούτυρο, 30 γραμμάρια αλεύρι και 2 κουταλιές στη σούπα ζάχαρη. Για την κρέμα θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 15 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 2 σταγόνες χύμο λεμονιού, 200 γραμμάρια τύρι κρέμα, 100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό με 2% λιπαρά, 1 λοβό βανίλιας και 1 κρόκο αυγού. Για την επικάλυψη θα χρειαστείτε μαρμελάδα βερίκοκο ή ροδάκινο και μαρμελάδα μύρτιλο ή δαμάσκινο. Έλα, προχώρα στο επόμενο βήμα. Να κάνεις ένα μικρό κομματάκι, αλλά να έχει και από τα δύο μέσα. Ναι. Τώρα.
για το cheesecake γιαουρτιού. Ανακατεύουμε τα τριμμένα μπισκότα με λιωμένη μαργαρίνη με βούτυρο, αλεύρι και ζάχαρη. Στρώνουμε σε τσέρκι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 20 λεπτά. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με ζάχαρη άχνη και λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού για να κάνουμε μια σφιχτή σαντιγή. Αναμειγνύουμε την κρέμα τυριού, το γιαούρτι και τα σποράκια της βανίλιας. Ρίχνουμε τον κρόκο του αυγού και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενώνουμε απαλά τη σαντιγή με την υπόλοιπη κρέμα. Στρώνουμε την κρέμα πάνω από τη βάση και αφήνουμε στο ψυγείο για 2 ώρες τουλάχιστον. Αραιώνουμε τις μαρμελάδες με λίγο νερό και τις απλώνουμε πάνω στο cheesecake όπως μας αρέσει. Εμένα εντωμεταξύ μου αρέσει να το αφήνεις λίγο έξω από το ψυγείο και να κάνει λίγο πιο ρευστή κρέμα. Νομίζω ότι είναι πιο έντονα τα αρώματα. Ναι. Και η υφή είναι αυτό που λιώνει. Είναι απλά συγκλονιστικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εθέργεια είναι αυτή η κρέμα. Και είναι και πάρα πολύ απλή, έτσι. Είναι απίστευτο, δηλαδή δεν υπάρχει πιο αφράτο γλυκό από αυτό. Και έχει αυτό το ελαφρώς ξινούλι του γιαουρτιού, το οποίο όμως έρχεται και γίνεται βελούδινο και μπισκοτένιο και είναι μαγικό. Γιατί τι είναι το cheesecake, η υφή της κρέμας, τίποτα άλλο. Και το μπισκότο. Και το μπισκότο, ναι, εντάξει. Και μόλις ανακάλυψα μία άλλη εκδοχή του cheesecake. Εμείς το είχαμε βάλει λίγο στην κατάψυξη για να μας παγώσει πιο γρήγορα. Και το ελαφρώς παγωμένο είχε ακριβώς την υφή του παγωτού. Ναι. Άρα μπορείς να το σερβίρεις και σαν παγωτό αυτό. Ναι, αμέ. Αν το αφήσεις λίγο στην κατάψυξη. Είναι εκπληκτικό. Κοίτα να δεις πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις. Με ένα cheesecake. Με ένα cheesecake. Ναι. Και είναι μία συνταγή με 1500 εκδοχές. Πραγματικά. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, η φαντασία. Και Γιάννη μου τώρα, ένα από τα αγαπημένα πιάτα, από αυτά που γίνονται σε 2 λεπτά και είναι παντανόστιμα. Mm-hmm. Φιλέτο κοτόπουλο. Άμα υπάρχει στην κατάψυξη φιλέτο κοτόπουλο, πάντα έχεις ένα έτοιμο φαγητό, ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, θα κάνουμε φιλέτο κοτόπουλου με κρέμα γάλακτος και θα είναι αρωματισμένο με σαφράν και θα το συνοδεύσουμε με άγριο ρύζι. Όταν θα βάλουμε σαφράν μέσα, το οποίο επίσης είναι ένα μαγικό, θεραπευτικό, σαν πανάκια είναι το σαφράν. Ξέρεις, κάνει καλό στα πάντα. Από την αρχαιότητα είναι γνωστό σαν ιαματικό φυτό. Μπορεί να είναι ακριβό, αλλά είναι ένα μαγικό φυτό. Δηλαδή χρειάζεται να βάλεις 2-3 ίνες μέσα στο φαγητό, τις οποίες για να έχεις και καλύτερη απόδοση τις βάζεις μέσα σε λίγο νερό προηγουμένως να φουσκώσουν. Ακριβώς. Και σου δίνουν και ένα πολύ ωραίο χρώμα. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το χρησιμοποιείς. Μπορείς να το πιείς σε τσάι, μπορείς να το βάλεις στο φαγητό, στα γλυκά, παντού ταιριάζει. Παντού. Ωραία, να ξεκινήσουμε να βάλουμε ρύζι να βράζει. Α, ξεκινάμε με το ρύζι. Εγώ άνοιξα αυτό, θα πάρει φωτιά. Δεν πειράζει, καλύτερα. Θα βάλουμε το ρύζι να βράζει μαζί. Α, βάζεις ρύζι που είναι μαζί μαύρο. Είναι parboil και άγριο ρύζι μαζί. Ναι. Και θα βάλουμε και ένα ζωμό κότας. Θα το βάλουμε να βράσει σε αρκετό νερό, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά αυτό θα το σουρώσουμε. Επομένως, δεν μας ενοχλεί. Θα το ρίξουμε και αλάτι πίπερο. Αυτό θα χρειαστεί περίπου 16 με 18 λεπτά. Ωραία, το βάζουμε και αυτό να γίνεται. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το κοτόπουλο. Θα κόψουμε το κοτόπουλο σε λεπτά φιλετάκια. Και είναι ουσιαστικά και ο λόγος για τον οποίο δεν χρειάζεται πολύ μαγείρεμα. Δηλαδή τώρα με αυτό εδώ το πάχος τίποτα. Θα γίνει πάρα πολύ γρήγορο. Επίσης, όσο πιο λεπτό το κόβεις, τόσο πιο ωραία ποτίζει η σάλτσα που του βάζεις. Ναι, γιατί έχεις μεγαλύτερη επιφάνεια που τσιγαρίζεται. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαργαρίνη με βούτυρο για να σοτάρουμε το κοτόπουλο, για να δώσουμε περισσότερη γεύση. Κοίτα τώρα να δεις τώρα που είναι τα κεραμικά τηγάνια. Έχουν τους σωστούν αυτό, γιατί είναι καινούργια τώρα εδώ. Ρίξτε. Ρίξουμε, ναι. Ναι. Θέλουμε να έχει ζεσταθεί καλά, έτσι. Να καίει.
Το αφήνουμε να τσιγαριστεί χωρίς να το πολυκουνάμε. Ναι. Να το αλατίσουμε. Και θα το αλατίσουμε από την πλευρά που έχει ψηθεί. Τώρα βέβαια αυτό περιέχει ένα κίνδυνο να σου παραψηθεί. Θέλει λίγο. Θέλει πάρα πολύ λίγο. Πόσο λες εσύ? Αυτό έχει να κάνει και με το πόσο λεπτά το έχουμε κόψει. Ναι. Αλλά θέλει λίγο. Αλλά το πιπερώσουμε τώρα. Άμα θέλουμε, για να είμαστε σίγουροι για το χρόνο και να μην παραψηθεί το κοτόπουλο, μπορούμε να το βγάλουμε στην άκρη σε ένα πιάτο, να κάνουμε τη σάλτσα και στο τέλος να τα ενώσουμε πάλι και να ενωθούν και οι γεύσεις. Και για να δούμε βέβαια αν ψήθηκε τώρα και δεν είμαστε Γιάννης, όπως φαντάζομαι το ξέρεις εμπειρικά οπτικά πλέον, έχεις επαφή, κάνουμε ένα μικρό χάραγμα και κοιτάμε τι γίνεται μέσα. Mm-hmm. Αυτό. Τώρα αυτό εγώ βλέπω ότι είναι λίγο κοκκινάκι. Επειδή το κοτόπουλο με τίποτα δεν τρώγεται κόκκινο μέσα, το ξαναγυρνάμε. Mm. Αυτά επειδή θα βράσουν όμως και με τη σάλτσα, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να τα βγάλουμε. Ωραία. Τώρα βέβαια, αν κάνετε δίαιτα, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ή σε ένα κεραμικό σαν και αυτό μπορείς να μην βάλεις καθόλου λιπαρή ουσία. Ναι. Και να το ψήσεις σκέτο. Λοιπόν, τώρα το παραπανίτσιο λίπος που έχουμε στο τηγάνι θα το πετάξουμε. Δεν υπάρχει λόγος να το έχουμε μέσα στη σάλτσα. Βέβαια, αυτά που έχουν κολλήσει κάτω τα κρατάμε γιατί θα δώσουν γεύση. Βέβαια. Σβήνουμε με τραχύ. Και το αφήνουμε λίγο να ελαττωθεί. Και στην πορεία θα προσθέσουμε την κρέμα γάλακτο. Και εδώ τώρα ξύνουμε που λέμε και τα ανακατεύουμε αυτά τα ζουμάκια από το κοτόπουλο. Ακριβώς, για να δώσουμε γεύση στη σάλτσα. Εντάξει. Είναι μια χαρά. Μπορούμε να ρίξουμε τώρα την κρέμα. Και τελευταίο το ζωμό. Προτιμάμε να ρίξουμε το ζωμό που είναι το νερό με το σαφράν, έτσι. Σαφρανό νερό. Σαφρανό νερό. Προτιμάμε να το ρίχνουμε στο τέλος αυτό, γιατί όταν ανεβαίνει πολύ ψηλά η θερμοκρασία από το σαφράν καίγεται και δίνει... Κοιτάξτε τώρα το χρώμα του ήλιου. Μην πεις ότι δεν είναι το απόλυτο χρυσό αυτό. Και βέβαια αυτό που λένε ότι δεν δίνει έντονο άρωμα, δίνει ένα διακριτικό άρωμα. Ναι, δίνει. Και δίνει και έντονο άρωμα κατά τη γνώμη. Ναι. Και αυτό τι θέλουμε τώρα από αυτό? Αυτό θέλουμε να δέσει σάλτσα και θα ξαναρίξουμε λίγο το κοτόπουλο να ομογενοποιηθούν οι γεύσεις και θα είναι έτοιμο να το σερβίρουμε. Η σάλτσα είναι σχεδόν έτοιμη. Θα ρίξουμε μέσα τώρα το απάλυτο κοτόπουλο. Όσο πιο ανοιχτό είναι το σκεύος, τόσο πιο γρήγορα γίνεται η σάλτσα. Σάλτσα. Γιατί εξατμίζεται, βοηθάει την εξάτμιση. Ακριβώς. Πόση ώρα το κάναμε τώρα εμείς, δεν πρόσεξα. Πρέπει να είμαστε 5 λεπτά. 5 λεπτάκια. Αυτά τα ζουμιά που έχουν μείνει στο πιάτο, εννοείται ότι θα τα ρίξουμε μέσα, έτσι. Και γυρίζουμε και λίγο τα κοτοπουλάκια για να μαλακώσουμε μέσα. Για να πάρουμε από παντού. Το ρίζετε σουρώσαμε με ένα μαγικό τρόπο που δεν το είδατε. Και θα γεμίσουμε αυτό το μπολάκι για να φορμάρουμε το ρύζι και να έχει σχήμα, να μην είναι χύμα μέσα στο πιάτο. Ωπα, παιδιά, πώς μυρίζει το σαφράν. Είναι φοβερό, Και του δίνουμε αυτό το σχήμα. Όταν κάνετε τώρα αυτό το ρύζι, το οποίο το αγοράζουμε όπως είναι έτσι, μην περιμένετε. Εγώ ξέρω τι έκανα παλιά. Δοκίμαζα τα μαύρα τα ρύζια, τα οποία ήταν μονίμως σκληρά. Και περίμενα ότι θα το βράσω κι άλλο, θα το βράσω κι άλλο, μέχρι να γίνουν αυτά μαλακά. Αν το κάνεις αυτό, έχει διαλυθεί το υπόλοιπο ρύζι και μετά το πετάς. Αυτά πάντοτε μένουν σκληρά και νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα. Ναι. Ότι σου κάνεις το δόντι μια διαφορετική υφή. Είναι crunchy λίγο αυτά και το άλλο ρύζι είναι κανονικό. Ακριβώς.
Για τη συνταγή κοτόπουλο με κρόκο κοζάνης και λευκό κρασί θα χρειαστείτε: ένα φιλέτο κοτόπουλο, 2 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με 25% βούτυρο, ένα ποτήρι κρασί λευκό, ένα ποτήρι κρέμα γάλακτος, 1/4 από ένα κουταλάκι του γλυκού κρόκο κοζάνης, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το ρύζι θα χρειαστείτε ένα φλιτζάνι ανάμεικτο ρύζι, άγριο και λευκό, ένα ζωμό κότας, μία κουταλιά της σούπας μαργαρίνη με 25% βούτυρο και 3 φλιτζάνια νερό. Εσύ τα τρως αυτά που μαγειρεύεις? Ναι. Α? Όλα τα πιάτα πρέπει να τα δοκιμάσουμε πριν βγούμε στον πελάτη. Είναι υπέροχο. Δεν είναι μόνο ότι μοιάζει σαν ήλιος, είναι σαν να τρως τον ήλιο. Είναι υπέροχο. Ναι, το σαφράν έχει πολύ ωραία γεύση. Είναι τρυφερό το κοτόπουλο και ξεροψημένο απ' έξω. Ναι, έχει κάνει την κρούστα επειδή το τσιγαρίσαμε σε δυνατή φωτιά, έτσι. Ναι, το απόλυτο ψήσιμο αυτό, δυνατή φωτιά. Και βέβαια, όταν το τρως αυτό, είναι αντιοξυδοτικό, αντικαρκινικό και βοηθάει και στη μνήμη που όλοι έχουμε ένα μικρό Αλσχάιμερ τελευταία, με όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Χρειαζόμαστε τέτοιες τροφές. Είναι απίστευτο, πάρα πολύ ωραίο. Και γίνεται σε ένα λεπτό. Να το τονίσω αυτό. Για το κοτόπουλο με κρόκο κοζάνης, μουλιάζουμε τον κρόκο κοζάνης σε μισό ποτήρι ζεστό νερό. Κόβουμε το κοτόπουλο σε λεπτά φιλετάκια. Σοτάρουμε τα φιλετάκια σε μαργαρίνη με βούτυρο. Όταν ροδίσουν, τα αφαιρούμε από το τηγάνι. Αφαιρούμε το λάδι που έχει μείνει και ρίχνουμε το κρασί, την κρέμα γάλακτος και τέλος το νερό με το σαφράν. Όταν δέσει η σάλτσα, ξαναβάζουμε το κοτόπουλο, αφήνουμε για 2 λεπτά ακόμα να μαγειρευτεί και σερβίρουμε με ρύζι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσουμε όλοι ένα ωραίο καλοκαίρι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι σαν διακοπές αυτό, δεν είναι, ναι, λίγο σαν νησί, εκεί είναι, κάτω από το Σύνταγμα. Ναι, ναι, από το μετρό κατεβαίνεις κατευθείαν στις διακοπές, διότι νομίζω θα λείψουμε και για πάρα πολύ καιρό φέτος. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι μέσα στα στενά δραμάκια, πάνω σε λουλουδιαστά τραπεζομάντιλα, σαν τα δικά σας. Σας περιμένω, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ, πολλά φιλάκια. Αύριο στην κουζίνα του Σεφ στον Αέρα, δύο σεφ, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος και ο Βασίλης Κοτσάτος, φτιάχνουν γνωστές συνταγές αλλιώς. Δείτε τη συνταγή για το κρυθαράκι με γεύση γεμιστών. Παιδιά, είναι σαν γεμιστά πραγματικά. Λουκουμάδες με ταλαγάνι και σάλτσα πεπονιού. Πω, πω, παιδιά. Και κρυθαράκι με χταπόδι και ελιές. Παιδιά, είναι θεϊκό. Είναι τόσο απρόσμενοι συνδυασμοί. Hellmann's παρουσιάζει τη νέα πλαστική συσκευασία Hellmann's. It's simply wonderful. Με πρωταγωνιστή το νέο καθαρό καπάκι. Υπέροχη Hellmann's, χωρίς να λερώνει. Διαθέσιμη και σε κέτσαπ.